Hey, γεια σας φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι, Σαρούγκλα. Λοιπόν, ξέρω ότι θα κοιτάξετε αυτό εκεί πέρα και θα αρχίσετε να μου λέτε. Απλά όλο ξεκολλάει αυτή η βλακία, όλο ξεκολλάει, δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο απλά θα κάνουμε ένα vlog. Τραβήξω μια προπόνηση στο σπίτι. Μπορεί να πάρετε και εσείς καμιά ιδέα για το πώς να κάνετε προπόνηση στο σπίτι. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, αν θες να γίνεις φέτες ως το καλοκαίρι, αν δεν έχεις τι να κάνεις και κάθες όλη μέρα σπίτι, πάτα το link κάτω στην περιγραφή. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να φροντίσεις τον εαυτό, στο σώμα, στο μυαλό σου και να μάθεις πώς να γίνεις φέτες μέχρι το καλοκαίρι. Και έχουμε και προπονήσεις για το σπίτι, εντάξει. Ξέρω ότι μπορεί να φρικάρει. Δεν έχω γυμναστήριο. Εντάξει, έχουμε προπονήσεις στο σπίτι, μην ανησυχείς. Λοιπόν, ας δώσω ένα update, παιδιά. Εδώ πέρα. Αυτό το μέρος το έχω πιάσει κανένα εξάμηνο τώρα. Κυρίως είναι στούντιο. Κρεβατοκάμερα απλά είναι αποθήκη. Μπορώ να το κάνω γυμναστήριο, δεν ξέρω. Θα δω στο μέλλον πώς θα το κάνω. Και κάνω και τις προπονήσεις. Κάνω καμιά προπόνηση εδώ πέρα. Εν μεταξύ, παιδιά, αυτή είναι κατεχάκι. Συνήθως απλά έχει άπειρα αμάξια και άπειρο κόσμο. Τώρα είναι η μόνη φορά που είναι άδεια. Για να δείτε. Βγήκαμε στον κήπο τώρα, παιδιά. Δεν θέλω να φωνάζω πολύ δυνατά γιατί όλοι είναι σπίτι. Και απλά θα με κοιτάνε, θα λέει τι κάνει ο τρελός. Υπό άλλες συνθήκες, απλά είμαι μόνος μου και κάνω προπόνηση τώρα. Τσάλι, έλα εδώ. Πήρα και σκύλο, guys. Μιας και έχω κήπο. Έλα εδώ. Ω, χαρούλες, χαρούλες. Κάνει χαρούλες. Ναι. Ναι. Είναι καλύτερη του, απλά παίζει όλη μέρα. Ξαπλά, 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 ξαπλά. Μπράβο, κυλίτσα. Μπράβο. Μπράβο! Μπράβο! Εντάξει, λοιπόν. Αυτό μην δίνεται σημασία στη σκάλα, απλά την έβαλα για το focus. Έχω πάρει ένα πάγκο, έχω πάρει και κάτι βαράκια. Αυτά τα έχω πάρει για όποτε δεν προλαβαίνω να πάω γυμναστήριο. Τώρα, αν πάρει καλό εξοπλισμό για να το βάλει στον κήπο, δεν αξίζει. Αλλά κοίτα να δει που χρησιμεύσα τελικά. Λοιπόν, guys, tip νούμερο 1 για την προπόνηση στο σπίτι είναι να κάνετε μια καλή προθέρμανση. Γιατί το σώμα σας δεν έχει μπει σε mood προπόνηση, δεν μπαίνει τόσο εύκολα όσο θα μπαίνει για παράδειγμα στο γυμναστήριο ή στο πάρκο ή οπουδήποτε. Θέλει δηλαδή μια-δυο προπονήσεις για να συνηθίσει το σώμα. Χαλαρές προπονήσεις και μετά να πάνε λίγο πιο γερά. Πάει το πρώτο σετ, έχουμε διαλυματάκι τώρα. Παιδιά, θέλω να σας ρωτήσω κάτι από περιέργεια και μόνο. Πώς το έχουν πάθει αυτό εδώ πέρα, αυτή εδώ την τρυπούλα. Όσοι έχουν πάρει αυτό το σέικερ, πώς το έχουν πάθει αυτό. Δεν μπορώ να είμαι μόνος. Γιατί πήρα και ένα άλλο και πήγε να πάθει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Στις ασκήσεις πλάτης, μην ξεχνάτε τον νόμο. Μπρος, πίσω. Μπρος, πίσω. Εντάξει, όχι πάνω και κάτω. Απλά για να καταλάβετε αυτό που σας λέω. Μπρος, πίσω. Μπρος, πίσω. Εντάξει. Ομοπλάτες μαζεύουμε, ανοίγουμε, μαζεύουμε, δεν το ξεχνάμε, πολύ σημαντικό. Κοίταξε τον ώμο μου, πάνω, κάτω. Και αγώνας, πίσω. Εν τω μεταξύ τα πήρα αυτά, τα πήρα σε μια ok τιμή, το πήρα όλο το σετάκι, μετά έβαψα. Αυτό εδώ τα έβαψα όλα με αντισυκουρικό. Αυτό που σκέφτομαι τώρα είναι ότι αυτά εδώ πέρα στο Facebook, στο Marketplace, εάν πας και τα αγοράσεις τώρα, πες να κάνουν τριπλάσια τιμή, επειδή έχει ανέβει φουλ η ζήτηση. Αλλά προπόνηση κανονική, μια ωραία προπόνησούλα μπορείς να κάνεις και με λάστιχα αντίστασης και μετά κάνεις και λίγο μονόζυγο. Επόμενη άσκηση, μονόζυγο, κλειστή λαβή. Okay, θα κάνουμε εκεί σε αυτά τα... Εντάξει, τώρα να μου πεις εγώ σαρώ, δεν έχω τέτοιο. Ό,τι έχει ο καθένας, ό,τι έχει. Πήγαινε, βρες ένα σίδερο και απλά κάνε πλοπ πλοπ. Σε αυτό το έχω βάλει για το μικρό. Για να μην πηδάει από κάτω. Γιατί έχουμε και μια... Έχουμε και μια χελώνα. Που φοβάμαι μην της φάει το κεφάλι καμιά μέρα.
Μια κοινή παρεξήγηση όταν ο κόσμος θέλει να κόψει λίπος, να γραμμώσει, να στεγνώσει κλπ. Είναι ότι στο γυμναστήριο πρέπει να κάνεις full γρήγορες επαναλήψεις και ανάμεσα στα σετ να κάνεις αλματάκια και δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά το καλύτερο πράγμα είναι για να διατηρήσεις και να χτίσεις μυϊκή μάζα ενώ γραμμώνεις, είναι να κάνεις αυτό που κάνεις πάντα. Προπόνηση με αντιστάσεις. Οπότε, αν θες να μάθεις βήμα προς κυριολεκτικό βήμα, πώς να καίς λίπος κατά βούληση και να έχεις γίνει φέτες ως το καλοκαίρι, διατηρώντας και γιατί όχι χτίζοντας μυϊκή μάζα πάνω από αυτό, link κάτω στην περιγραφή. Ωραία. Επόμενη άσκηση. Δεν ξέρω αν θα το μαντέψει κανείς. Let's do this. Τελευταία άσκηση, θα δουλέψουμε τους τραπεζοειδείς. Γεια! Εντάξει, πάει και αυτή η προπονησούλα, παιδιά. Ήρθε η ώρα να φάω τώρα. Είναι Κυριακή. Δευτέρα μαγειρεύω για όλη τη βδομάδα. Και Κυριακές πάντα μένουν τα φαγητά που θέλω τελευταία. Οπότε μου έχουν μείνει δύο μερίδες φακών. Θα φάω ένα τώρα, μια μερίδα το βράδυ. Και τέλεια. Οκ, okay, λοιπόν, guys, είναι βράδυ. Κάνω edit το βίντεο. Και τι βρήκαμε, ότι δεν έχουμε thumbnail. Οπότε πάμε τώρα να ξεβρακωθούμε έξω που κάνει και κρύο, έχει πέσει και η θερμοκρασία. Καλά να πάθω, πάρτα. Αυτό είναι το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, ξέρετε να κάνετε κουμπώντε, like, εγγραφή, καμπανάκι, πείτε μου τι άλλο θέλετε να δείτε κάτω στα σχόλια. Αυτά είχα να πω για την ώρα. Ως την επόμενη φορά, προσέχετε. Σαρώ. Peace out.